Εδεσιμότατε, εντιμότατοι άρχοντες του νομού, επίσημοι προσκεκλημένοι μας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ και σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας στη Στεφανιά. Με καλοκαιρινή διάθεση, με ήχος και χρώμα από τη Στεφανιά, ξεκινάει ένα τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Γιορτής Πορτοκαλιού 2011, που διοργανώνει ο Σύλλογός μας. Σε μια δύσκολη οικονομικά χρονιά, που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, με αγάπη για την τοπική κοινωνία, που προσπαθεί να παρακάμψει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει περιέλθει η χώρα και να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία. Φέτος, ο Σύλλογός μας συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσία στη Λακωνία. Ιδρύθηκε το 1991 και με τις μικρές του δυνάμεις προσπάθησε να δώσει μια ζωντανή παρουσία όχι μόνο στη Στεφανιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Οι γιορτές που πέρασαν εξελίχθηκαν και βελτιώθηκαν με την άοκνο προσπάθεια των μελών γυναικών και με την αισθητή παρουσία της δημιουργικής και δραστήριας αείμνηστης Προέδρου μας και της Πετροπουλάκη. Στόχος και σκοπός των εκδηλώσεών μας ήταν ενημερωτικός, επιμορφωτικός και πολιτιστικός. Η επικοινωνία, η συνεργασία, η εθελοντική προσφορά είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τις προϋποθέσεις και τα μέσα για την επιτυχία του θεσμού και την αντοχή στον χρόνο. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση, να ζωντανέψουμε την ιστορία, να αναδείξουμε τη μικρή μας κοινωνία, να αναπτύξουμε την περιοχή μας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Γι' αυτό κάναμε σεμινάρια στα σεμινάρια, ημερίδες στις ημερίδες για τα κηπευτικά, για τα εσπεριδοειδή, για το περιβάλλον. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στην πνευματική και πολιτιστική αναβάθμιση όχι μόνο των κατοίκων της Στεφανιάς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Με εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης, με ψυχαγωγικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, ευρύτερης εμβέλειας, χωρίς να απουσιάζει η επιρροή της τοπικής παράδοσης. Στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Γεωργίας της Λακωνίας. Πραγματοποιήσαμε ομιλίες, ιατρικές ημερίδες, λαογραφικές εκθέσεις, εκθέσεις Λακώνων Δημιουργών το 1999, έκθεση αγροτικών προϊόντων και τουριστικής προβολής 20 Δήμων και 2 Κοινοτήτων το 2000, αδελφοποίηση με τη Μόρφου, πραγματοποιήσαμε την πρώτη πανλακωνική συνάντηση των γυναικείων πολιτιστικών συλλόγων της Λακωνίας το 1995. Το 1997, Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, η Ορθόδοξη γυναίκα στην Ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστούμε τις γυναίκες της Στεφανιάς που διετέλεσαν στα Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τα μέλη του Συλλόγου που δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη για το Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για τη στήριξή της. Εκ των προτέρων, βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Ευρώτα, γιατί ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια οικονομική βοήθεια. Ευελπιστούμε να την έχουμε άμεσα. Ναι. Παρακαλώ να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτης μας. Εντιμότατοι άρχοντες του νομού, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριο Ευστάθιο, που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παρευρίσκεται εδώ, μεταφέρω τις ευχές και τις αρχιερατικές ευλογίες του και τα συγχαρητήρια προς την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών και προς όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ, για προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και τις ευχές αυτές τις έδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας την περασμένη εβδομάδα κατά τον αρχιερατικό εσπερινό που έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου που γιορτάζουμε την μνήμη του γενεσίου του Αγίου Ιωάννου και εκεί είπε τα συγχαρητήρια εις την Πρόεδρο, αλλά αναφέρθηκε ειδικά ξεχωριστά στην αείμνηστο κυρία Πετροπουλάκη Κέτη, η οποία είχε αυτό το δρόμο να ανοίξει αυτή τη γιορτή του Πορτοκαλιού και να συμβούν εδώ, σε αυτό το όμορφο χωριό, ό,τι έχουν συμβεί, ομιλίες, φωτογραφικές λέσχες όπως είναι απόψε, άλλες εκδηλώσεις και έχει αναδειχθεί
σαν μία από τις καλύτερες γιορτές εδώ στο νομό της Λακωνίας. Και εγώ από τη μεριά μου ευχαριστώ πολύ όλους σας και ιδιαίτερος την Πρόεδρο του Συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο και εύχομαι τα καλύτερα για αυτή τη θεσμοθετημένη γιορτή του Πορτοκαλιού, που το πορτοκάλι αποτελεί τον κύριο παράγοντα της περιοχής μας και είναι εκείνο το οποίο μπορεί να αναδείξει την περιοχή και να βρισκόμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ανήκουν τα συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά στο Σύλλογο Γυναικών Στεφανιάς, που κόντρα στα σημεία των καιρών και στη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε, τολμά και κάνει για άλλη μία χρονιά αυτή την εκδήλωση, τιμώντας μία πορεία 20 χρόνων, όπως είπε και η Πρόεδρος προηγουμένως, και με προοπτική και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ακριβώς πρέπει να αναδείξει σε αυτή την τοπική κοινωνία τη σημασία που έχει ένα προϊόν όπως το πορτοκάλι για την τοπική οικονομία και όχι μόνο. Φίλοι και φίλες, βιώνουμε το τέλος των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης μιας επίπλαστης ευημερίας, για την οποία βέβαια πιθανόν να έχουν πολύ την ευθύνη. Είναι μια ευθύνη πολυεπίπεδη και δεν είναι ο χώρος και η στιγμή να την αναλύσουμε. Όμως, θεωρώ ότι από αυτή την ιστορία της οικονομικής κρίσης θα βγούμε κερδισμένοι, γιατί ακριβώς θα έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας, στην νοοτροπία μας, αλλά κυρίως δεν θα υποθηκεύσουμε το μέλλον της επόμενης γενιάς. Γιατί δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, με την πορεία μας μέχρι σήμερα υποθηκεύαμε το μέλλον των παιδιών μας και των νέων ανθρώπων γενικότερα. Θέλω καταρχήν να σας εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που μου δίνει τη δυνατότητα για άλλη μια χρονιά να βρεθούμε μαζί εδώ στο φιλόξενο αυτό τόπο, στη Στεφανιά, όπου εδώ και χρόνια έχει αρχίσει να διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία. Ήταν όραμα και ιδέα της αείμνηστης της Προέδρου του Συλλόγου της Κέτης της Πετροπουλάκη, αλλά συνέχισε με τη φροντίδα των επόμενων Προέδρων και με την στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η Γιορτή Πορτοκαλιού, λοιπόν, είναι θεσμός και θέλω και εγώ με τη σειρά μου, τα είπε και ο Πρόεδρος, να συγχαρώ την Πρόεδρο, να συγχαρώ τα μέλη του Γυναικείου Συλλόγου της Στεφανιάς, γιατί σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν να παρουσιάσουν μια σειρά εκδηλώσεων τη Γιορτή Πορτοκαλιού, να συνδυάσουν την ενημέρωση με τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να προβάλλουν το αγροτικό μας προϊόν που είναι το πορτοκάλι και να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ήταν για μας πρώτιστο το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης και της αγροτικής οικονομίας. Δημιουργούμε το καλάθι των αγροτικών προϊόντων και φυσικά δεν μπορεί να λείψει σε καμία περίπτωση το πορτοκάλι από αυτό το καλάθι. Προωθούμε το σύνδεσμο των εξαγωγέων, στηρίζουμε και με διάφορες πρωτοβουλίες μας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Με αυτές τις σκέψεις θέλω, αφού σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Πέτρου Τατούλη, να σας συγχαρώ, κυρία Μαστρογεννάκου, για άλλη μία φορά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις που θα συνεχίσουν για τις επόμενες μέρες και να πούμε ότι και εμείς η Περιφέρεια συμμετέχουμε και με τον κύριο Γαλιώτο στις επόμενες μέρες, που είναι ένας εκ των ομιλητών
και που πιστεύω ότι θα συνεισφέρουν όλοι μαζί μέσα από αυτή την ενημέρωση στη γνώση που είναι απαραίτητη για την προώθηση του αγροτικού μας προϊόντου. Καλή επιτυχία. Αισθάνομαι έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση και θα έλεγα νοσταλγία, γιατί περάσαν 20 χρόνια από τότε που λάβαμε την πρώτη πρόσκληση από την τότε πρόεδρο, την κυρία Κέτη Πετροπουλάκη. Θα την πω κυρία, παρότι έχει φύγει από κοντά μας, έτσι την αποκαλούσαμε, η οποία είχε μία ιδέα που πράγματι επιβιώνει μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ιδέες των ανθρώπων, οι εμπνεύσεις τους, τα όνειρά τους να έχουν διάρκεια και αποτελέσματα. Και πάνω σε αυτά κρινόμαστε όλοι, στα αποτελέσματα. Κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες, πολίτες οι οποίοι περνούν δύσκολες στιγμές στη ζωφερή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι μας και περισσότερο ο λαός μας. Και πάνω στο πνεύμα που ανέφερε πολύ εύστοχα προηγουμένως ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Πουροκέφαλος, αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν μία ανάσα και μία όθηση για αισιοδοξία. Εκδηλώσεις που προέρχονται μέσα από την κοινωνία, μέσα από τον λαό, μέσα από τους πολίτες, που δίνουν τη δική τους απάντηση σε όλα εκείνα τα οποία βλέπουμε και βλέπετε από την τηλεόραση ή βλέπουμε εμείς εκ του φυσικού. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Αυτός είναι ο κόσμος. Δεν είναι αυτή που βλέπουμε στις οθόνες της τηλεοράσεως να σπάνε τα μάρμαρα και τις ξένες περιουσίες φορώντας κουκούλες χωρίς πρόσωπο. Η κοινωνία περήφανη, αισιόδοξη, με όραμα, με στόχους, με ιδέες, με ιδανικά, αγωνίζεται μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε. Και αυτή η γιορτή Πορτοκαλιού είναι μια γιορτή με πολυσήμαντες αναφορές και πολυσήμαντες προεκτάσεις, αλλά και πολυσήμαντα μηνύματα, ιδιαίτερα το χρόνο που ζούμε και βιώνουμε αυτή την περίοδο. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ γιατί συνεχίζετε αυτή την ιδέα να την κρατάτε ζωντανή, με ιδιαίτερη επιτυχία, μια επιτυχία η οποία εξελίσσεται κάθε χρόνο και πιστεύω ότι αποτελεί και ένα σημαντικό, θα έλεγα, μια σημαντική αφορμή σύνδεσης με τους υπόλοιπους συλλόγους των γυναικών και όχι μόνο του νομού μας, γιατί έτσι έρχονται σε επαφή μαζί σας και ανταλλάσσετε απόψεις και θα έλεγα και πάρα πολλές ιδέες. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν, σας εύχομαι να γιορτάσετε και να γιορτάσουμε όλοι και υπό την προεδρία σου Δήμητρα που ακολουθείς και κρατάς τη σκυτάλη των προκατόχων σου πολύ επάξια, να συνεχίσετε και να αποτελεί αυτό μια πολύ σημαντική ελπίδα και νότα αισιοδοξίας αυτές τις δύσκολες στιγμές όπως προείπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι ούτε περιττές, ούτε βαρυτές, ούτε βαρετές. Προσφέρουν. Προσφέρουν σε αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή. Και αναρωτιόμουν τώρα, πριν λίγο εδώ στο τραπέζι που καθόμουν με τους υπολείπους φίλους, τι είναι εκείνο το οποίο έκανε το Σύλλογο Γυναικών Στεφανιάς να έχει κρατηθεί 20 χρόνια και να συνεχίζει αυτή τη δραστηριότητα την οποία έχει. Επειδή είμαι από αυτούς που το έχουν παρακολουθήσει υπό άλλη ιδιότητα, στο ξεκίνημά τους, στη γέννησή του, στη δεκαετία του 90, με την ιδιότητα τότε του νομάρχη Λακωνίας, πιστεύω και δεν νομίζω να διαφωνήσει κανένας σε καμία ότι κατάφερε να απομονώσει το μικρόβιο της διχόνοιας σε κάθε τοπική κοινωνία. Το μικρόβιο που έχει να κάνει είτε με πολιτικές θέσεις, είτε με κομματικές εντάξεις, με πρόσχημα τον τοπικισμό, το φύλλο, κάποια χορηγία. Κατάφερε λοιπόν ο Σύλλογος και με τη Πετροπουλάκη την Κέτη, αλλά και με τη Δήμητρα τη Μαστρογιαννάκου να έχουν θέσει το περιθώριο όσους από εμάς προσπαθούσαν ή ενδεχόμενα να προσπαθήσουν να εσπείρουν τη διχόνοια της διάσπασης στην τοπική κοινωνία. Άρα η μεγαλύτερη για μένα προσφορά είναι ότι κατάφερε να γίνει ένας ρωμαλαίος κρίκος στην τόνωση της τοπικής συνοχής και όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα με την ποιότητα της δράσης, με το μεράκι των ανθρώπων, κυρίως των γυναικών, αλλά και τη μεγάλη στήριξη των ανδρών, μην το ξεχνάμε αυτό, κατάφερε να κάνει παρέμβαση. Παρέμβαση κοινωνική, παρέμβαση οικονομική, παρέμβαση πολιτιστική σε όλα τα δρόμενα, όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά μέσα από τη συμμετοχή της και με τους υπόλοιπους φορείς της Λακωνίας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρώ χαρά μου και τιμή μου να είμαι σήμερα για άλλη μια φορά μαζί σας.
να σας ευχηθώ να συνεχίσετε αυτή την όμορφη προσπάθεια. Αξίζει τον κόπο, ειδικότερα σήμερα. Και αν μπορώ να δώσω κάποια δημόσια έτσι προτροπή, θα έλεγα επικεντρώστε εκτός όλων των άλλων την οποία κάνετε και σε μια προσπάθεια να ξαναβρούμε όλοι μαζί τον παραδοσιακό κώδικα αξιών που διαχρονικά χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλες και όλους να είστε καλά, καλή υγεία, καλή προκοπή, δύναμη και κουράγιο που το χρειαζόμαστε όλοι. Δεν θα κάνω καμία πολιτική αναφορά και σε εσάς να συνεχίσετε την όμορφη προσπάθεια την οποία κάνετε. Μοιραζόμαστε όλοι αγωνίες. Αγωνίες που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με πολιτικολογίες, ούτε με προσπάθεια να διασπάσουμε αυτό που μας ενώνει. Την αγωνία μας για μια πατρίδα ακέραιη, ελεύθερη, για μια πατρίδα που μπορεί να δώσει στα παιδιά μας τη δυνατότητα αύριο να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιχειρηματικότητά τους, τη δραστηριότητά τους, να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο που πέρασε προχθές το μεσοπρόθεσμο θα μπορούσε να έχει έναν τίτλο, γιατί οι περισσότεροι ξέρουμε μόνο το φορολογικό κομμάτι που εξοντώνει την ελληνική οικογένεια. Θα μπορούσε να έχει έναν τίτλο «Μέθοδος πώλησης Ελλάς». Επειδή λοιπόν είναι δύσκολες ώρες για την πατρίδα μας και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια αγωνία, ελπίζω και εύχομαι πρωτοβουλίες σαν και αυτές του Συλλόγου Γυναικών Στεφανιάς, ενός δραστήριου συλλόγου με διαρκείς πρωτοβουλίες, θα είναι αυτές που θα μπορούν πάντα να μας ενώνουν και να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες μας. Ο νομός μας έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχει μοναδικές ευκαιρίες, έχει μοναδικά προσόντα. Αυτά τα προσόντα θα τα αναδείξουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε τα νέα παιδιά πίσω. Να δουλέψουν στην πατρίδα, σε μια πατρίδα που θα τους δίνει δουλειές. Τα προϊόντα μας πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να τα προωθήσουμε. Το πορτοκάλι μας δεν επιτρέπεται να είναι στα 5 λεπτά. Αυτά όλα όμως σημαίνει ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε μυαλά, αλλάζουμε νοοτροπία, κάνουμε μια άλλη πολιτική και στην πρόθεση των προϊόντων μας και στην πρόθεση του νομού μας και στην ανάπτυξή του και στον τρόπο που δουλεύουμε και στον κώδικα αξιών μας, σε όλα αυτά τα οποία μπορούν να γεμίσουν και να φτιάξουν μια διαφορετική Ελλάδα. Υπό μια προϋπόθεση, ότι θα είναι ακέραια, ελεύθερη και δημοκρατική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων που για πολλές φορές βρίσκεται σε αυτό το νέο τόπο της Στεφανιάς και συμμετέχει ενεργά το ποδόσφαιρο στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις της Γιορτής Πορτοκαλιού. Εμείς στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από όλους τους φορείς και τους συλλόγους του νομού μας, όσο άλλωστε ιδιαίτερα στις κυρίες που συμμετέχουν και δίνουν μια ζωντάνια σε όλο το νομό. Θα ήθελα να συγχαρώ τον σύλλογό σας, αλλά πάνω απ' όλα να συγχαρώ όλες τις κυρίες του νομού που συμμετέχουν με αυτά τα υπέροχα γλυκίσματα, με τα εδέσματα που θα είναι στη συνέχεια, γιατί η συμβολή της γυναίκας σήμερα στην τοπική κοινωνία είναι σημαντική και δίνετε εσείς τη δύναμη σε όλους εμάς να συνεχίσουμε ο καθένας από το μετερίζι του την προσπάθεια που πρέπει να κάνει για να έχουμε καλύτερη Λακωνία. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα όμως, αγαπητή Δήμητρα, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να σου προσφέρω μία πλακέτα η οποία είναι τιμητική για σένα αλλά και συμβολική για όλους μας, στο πρόσωπο της Προέδρου ενός Συλλόγου, τη δραστηριότητά της και όχι μόνο στα δρόμενα της Γιορτής Πορτοκαλίου και του Συλλόγου, αλλά γενικότερα στην πορεία της στην τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε έναν διαμορφωμένο χώρο, όπως βλέπετε, μετά από αρκετή προσπάθεια που δώσαμε όλοι. Έναν χώρο που πιστέψαμε ότι οι εκδηλώσεις της Γιορτής Πορτοκαλιού θα δώσουν ένα διαφορετικό, θα συμμετέχουν στην εκδήλωση με διαφορετικό τόνο ομορφιάς. Η Γιορτή Πορτοκαλιού, έχουμε πει εδώ τα τελευταία χρόνια ότι δυστυχώς κάθε χρόνο και χειρότερα. Βέβαια, θέλω να τονίσω ότι η απεσιοδοξία είναι μία λέξη που στην Ελλάδα είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο που εμείς περήφανοι έχουμε ανταπεξέλθει
σε όλες τις δυσκολίες. Είμαι αισιόδοξος λοιπόν ότι και σε αυτή την κρίση, με σωστές και ορθολογικές κινήσεις, όλα θα πάνε καλά. Ο Δήμος Ευρώτα είναι ένας αγροτικτυνοτροφικός δήμος, ένας δήμος που στηρίζει την οικονομία του, ιδιαίτερα στα προϊόντα του. Σήμερα που η γενικότερη κρίση μας αγγίζει, εμείς θεωρήσαμε σωστό να βγούμε με μια πλεύση, αν θέλετε, διαφήμισης των αγροτικών μας προϊόντων με στόχο την πρόθεσή τους. Πρόθεση σε αγορές οι οποίες δεν περνούν αυτή τη στιγμή κρίση. Ήδη συνάψαμε μια σχέση συνεργασίας με έναν Δήμο της Βουλγαρίας και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και με άλλους Δήμους για να μπορούμε ιδιαίτερα σε συνεργασία με τους συνεταιριστικούς φορείς να αναδεικνύουμε με περηφάνεια, με περισσή περηφάνεια τα προϊόντα μας, διεκδικώντας κατά αυτόν τον τρόπο την στήριξη της οικονομίας. Η απεσιοδοξία που νιώθουμε αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα προβληματική, μας προβληματίζει σίγουρα. Είπα προηγουμένως όμως ότι η αισιοδοξία είναι αυτή με την οποία γεννήθηκε ο Έλληνας. Πιστεύω λοιπόν ότι με σωστές κινήσεις, με αναγνώριση των λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν, το μέλλον θα είναι στηριγμένο σε βάσεις δυνατές, σε βάσεις που μπορούν να μας δώσουν την δυνατότητα να ξεφύγουμε από την κρίση, από αυτή την οικονομική κρίση. Άλλωστε, αυτό θεωρώ ότι με όμορφη συνεργασία όλων θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Σαν δήμαρχος λοιπόν του νέου Δήμου Ευρώτα, βρισκόμενος στο χωριό της καταγωγής μου, κυρία Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή πορεία στην έναρξη των εκδηλώσεων και ας ευχηθούμε όλοι μαζί ότι του χρόνου θα έχουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία και δεν θα μας διακρίνει πλέον αυτή η απεσιοδοξία. Δεν φοβόμαστε. Καλή επιτυχία. Yeah.
θυμάστε πόσες φορές δεν έγλαψα για σένα, που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Προσπαθήσαμε πως τα γόλια πιο δύσκολα δεν θα αποφασίσω. Όλα είναι δύσκολα
τις περιπλέμησεις μας, τις καρδιάς τις διαδρομές, πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζουν οι σκιές. Και δε βρίσκω λόγια να σου πω, γιατί όλα έχουν φωνή. Το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με ένα φιλί. Μου λες πως είμαι μακριά.